Κυρίες και κύριοι, διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Σωτηρία με κορονοϊό νοσηλεύεται ο πρώην υπουργός, ο κύριος Γρηγοράκος. Η Κάτια Φωτιάδου θα μας ενημερώσει για την πορεία της υγείας του. Κάτια. Μικρά σημάδια βελτίωσης εμφανίζει ο Λεωνίδας Γρηγοράκος. Είναι διασωληνωμένος εδώ και 24 ώρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία, προσβεβλημένος από τον κορονοϊό. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εισήχθη χθες το πρωί αρχικώς στην κλινική για ασθενείς με COVID και στη συνέχεια, καθώς η υγεία του παρουσίασε επιδείνωση, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από την πρώτη στιγμή, η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά ζήτησε να έχει ενημέρωση από την διοίκηση του νοσοκομείου και ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Ενώ κλείνοντας, να σου πω, Νίκη, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν κατακλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συνάδελφοι, γνωστοί και συγγενείς του Λεωνίδα Γρηγοράκου. Με συγκινητικά λόγια, εύχονται ταχεία ανάρρωση. Ναι, οι ευχές βεβαίως σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη. Ευχαριστούμε πολύ την Κάτια Φωτιάδου.